Χαίρετε και σε κύριε το δελτίο ειδήσεων του Κος TV. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σε τίτλους. Δείτε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του Κος TV. Με ενδροφήτευση από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κεφάλου, παρουσία του Δημάρχου Κο, Θεοδόσιου Νικηταρά. Πλούσιο το πρόγραμμα των συναντήσεων και εκδηλώσεων που συμμετείχε ο υποψήφιος βουλευτής του Δεκανήσου Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Παπάς στην Κο. Τον έπαρχο Κο επισκέφθηκαν οι μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κο. Το πατοπαράδοτο έθιμο με τα βάγια αναβιώνει και φέτος στην Κέφανο. Δημιουργήσαν τους ειδικούς τους σταυρούς από βάγια τα παιδιά του παιδικού σταθμού Πηλίου. Πρεμιέρα της ταινίας στο τέλος χειρίζουν τον γαμπρό με πρωταγωνιστή τον Κο Κώστα Καλαθωμά στον Ορφέα. Με δύο ομάδες συμμετέχει το πρώτο δημοτικό Κο στον 7ο διαγωνισμό εκθετικής ρομποτικής με τίτλο Aegean Robotics Competition 2023. Το μουσικό συνεργείο με τα μαστόρια του εκφράζεται ψυχαγωγώντας τον κόσμο σε διάφορα σημεία της πόλης μας. Με θεατρική παράσταση βασισμένη σε παραμύθι, γιόρτασαν την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου το πρώτο δημοτικό σχολείο Κο. Την νίκη με 37-33 πήρε η Ιπποκράτης απέναντι στον Διαγόρα και έκανε το 1-1 στη σειρά του γυναικείου πρωταθλήματος. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το κύπελλο Βετεράνων Κο, ενώ η Επιτροπή θα οργανώσει μάτς φιλανθρωπικού χαρακτήρα την Μεγάλη Παρασκευή. Με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 7 Απριλίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεών του, με κυριότερα θέματα στην ημερήσια διάταξη την ενημέρωση για τη λειτουργία του οικισμού της ΖΙΑΣ κατά την καλοκαιρινή περίοδο, τον οικονομικό απολογισμό των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τον απολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της ΚΟ. Με επιστολή στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, η επικεφαλής της παράταξης Όραμα και Δράση Ιωάννα Ρούφα ζητά την παρουσία των στο Δημοτικό Συμβούλιο που εκτελούν και συγκοινωνιακό έργο στην περιοχή της Ζιάς, απολύτως αναγκαία και πιο συγκεκριμένα τα Σωματεία Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, το Σωματείο των Ταξί και το ΚΤΕΛ της ΚΟ. Η κυρία Ρούφα επισημαίνει πως για το θέμα της Ζιάς καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθεί ως παρατηρητής και όχι για να λάβει αποφάσεις, μέτρα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή κανονισμό λειτουργίας, ενώ καλεί την Πρόεδρο να αποστείλει εγκαίρως εκτός από την εισήγηση του θέματος και τις προτάσεις που κατέθεσε η πυροσβεστική υπηρεσία στον Δήμο της ΚΟ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κεφάλου, με τη βοήθεια των δασκάλων τους αλλά και της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου της ΚΟ, φύτεψαν χθες το πρωί περιμετρικά του κτηρίου 90 πεύκα από το περιφερειακό φυτώριο. Τα παιδιά συμμετείχαν στη δράση με περίσσιο ενθουσιασμό, κατανοώντας πλήρως τη σημασία της δεντροφύτευσης και την ωφέλεια του πρασίνου στη ζωή των ανθρώπων. Το σύνθημά τους: αγαπάμε το περιβάλλον, αναπνέουμε καθαρό αέρα. Το χώρο επισκέφθηκε και ο Δήμαρχος Κο Θεοδόσιος Νικηταράς, τον οποίο κυριολεκτικά περικύκλωσαν οι μαθητές για να μοιραστούν μαζί του την χαρά τους για τη συμμετοχή στη δράση αυτή, η οποία ομόρφινε λίγο ακόμα το χωριό της Κεφάλου. Για να ακούσουμε εδώ για ποιο λόγο φυτέψαμε τα δέντρα και για περισσότερο οξυγόνο και για την προστασία της φύσης. Για να κάνουμε πιο όμορφο το χωριό. Για να προστατέψουμε το περιβάλλον, να έχουμε πιο καλό οξυγόνο και να έχουμε πρασινά. Είμαστε λοιπόν εδώ στο χωριό σου στην Κέφαλο. Πόσο όμορφα πέρασε σήμερα με αυτή τη δεντροφύτευση? Ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί βοηθήσαμε το περιβάλλον και ομορφήναμε το νησί μας. Και επίσης με τα δέντρα έχουμε περισσότερο οξυγόνο και περισσότερη ζωή. Εγώ φύτεψα δέντρα με τις φίλες μου, πέρασα και εγώ επίσης πάρα πολύ ωραία και χάρηκα πολύ που ομορφήναμε το σχολείο μας. Κάνουμε κάθε χρόνο σχεδόν και χθες το κάναμε με βότανα και άλλα φυτά. Κάθε χρόνο το σχολείο μας έχει και πιο πολλά φυτά. Πολύ σημαντικό αυτό. Εσύ βοήθησες να φυτέψεις και εσύ δεντράκι? Ναι, βοηθήσαμε με τα κορίτσια όλοι μαζί. Φυτέψαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βοηθήσαμε κι εμείς. Φυτέψαμε ένα με τις φίλες μου, ένα δεντράκι μικρό πιο πέρα και μ' άρεσε πολύ. Θέλω να το ξανακάνω και το χρόνο. Τους φίλους μου, όλη η τάξη μου, κάναμε 2-2, δηλαδή 1-1 μαζί. Ωραία. Και καλύτερο εξωγόνο. Εμένα τώρα μου αρέσει, θα το ξανακάνουμε. Ναι. Και όταν τελειώσαμε εγώ το φυτό μας, ναι, ήθελαμε να βρούμε κι άλλο, αλλά δεν είχε. Καταλάβατε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνατε σήμερα? Ναι, καταλάβαμε. Οπότε φαντάζομαι κάθε χρόνο θα βοηθάτε, ακόμα και αν μεγαλώσετε και πάτε και στο γυμνάσιο, θα βοηθάτε να ομορφαίνετε το χωριό σας. Ναι, θα βοηθάμε για να είναι πιο ωραίο το χωριό μας. Το σημαντικό είναι ότι όλοι πρέπει να φυτεύουμε δέντρα και να πω και γιατί το κάναμε εμείς. Βεβαίως. Το κάναμε για να ομορφύνουμε έξω εδώ πέρα το σχολείο μας και για να δείξουμε και σε άλλα σχολεία πώς μπορούν και εκείνοι να φυτέψουν τα δέντρα.
Να συνεχίσουν σαν εμάς. Ναι, έτσι, αυτό ήθελα να κάνουν το ίδιο με εμάς. Δήμαρχε Κέφαλες, αμόρφινε ακόμα περισσότερο με τα όμορφα πευκάκια που φύτεψαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Καταρχήν να πω ότι το σύνθημα των παιδιών ήταν «Αγαπάμε το περιβάλλον, αναπνέουμε καθαρό οξυγόνο». Και το οξυγόνο που ανέπνευσα εγώ, αντικρίζοντας τα παιδιά και την ενέργεια και τον ενθουσιασμό τους, είναι πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν, το πρώτο θετικό αποτύπωμα έχει να κάνει με ζωντανά παιδιά σε ένα όμορφο χωριό, τα οποία προχωρούν σε περιβαλλοντικές δράσεις μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους και δραιώνουν μια περιβαλλοντική συνείδηση. Είναι 90 πεύκα, τα οποία προμηθευτήκαμε από το φυτώριο της περιφέρειας. Πολλά ευχαριστώ στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος, στους εργαζόμενους, στα στελέχη, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και βέβαια στα μικρά παιδιά, γιατί συνεχίζω να λέω κάθε φορά που βρίσκομαι κοντά στα παιδιά ότι και εμείς ξαναγινόμαστε παιδιά και ειδικά αυτή τη ζωντάνια είχα πάρα πολύ καιρό να την αντιμετωπίσω και νομίζω ότι η κάμερά σας αποτύπωσε γλαφυρά το τι συνέβη. Κυρία Τσαντζαράκη, ως Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Κεφάλου, πείτε μας για την όμορφη δράση που έκαναν εδώ οι μαθητές σας. Τα παιδιά έχουν ξαναπάρει μέρος σε τέτοιες δράσεις. Είναι εξοικειωμένα, έχουν πιστεύουμε περιβαλλοντική συνείδηση. Ενθουσιάστηκαν με το σχέδιο και εντάξει, τα καταφέραμε σε πείσμα του καιρού. Τα φέραμε μια χαρά εις πέρας. Βάλαμε τα πευκάκια, θα τα ποτίζουμε. Αντίστοιχες δράσεις κάνουμε και μέσα στο χώρο του σχολείου γιατί έχουμε μεγάλο οικόπεδο. Τους αρέσει και χαιρόμαστε γι' αυτό. Κύριε Χανή, τα παιδιά χάρηκαν πολύ, ενθουσιάστηκαν. Πείτε μας έτσι πόσο σημαντικό είναι από αυτή τη μικρή τρυφερή ηλικία να μαθαίνουν πόσο πρέπει να φροντίζουν το περιβάλλον. Όπως είπατε και εσείς, είναι σημαντικό από μια τέτοια ηλικία τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν για θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Είδαμε τη χαρά τους. Τα παιδιά μάλιστα ήταν χαρούμενα γιατί μετά από κάποια χρόνια θα έρθουν τα ίδια να δουν εκείνα τα οποία φύτεψαν τα δέντρα. Κύριε Φρούζα, πώς σας φάνηκαν τα παιδιά εδώ στην Κέφαλο, ήταν ενθουσιασμένα με τη δράση αυτή? Διακρίναμε ότι υπήρχε ένας ενθουσιασμός, υπήρχε συμμετοχή, υπήρχε διάθεση για φύτευση. Πιστεύω όλα κυλήσανε όμορφα. Η διευθύντρια μπορεί να το πιστοποιήσει αυτό. Εντάσσεται και αυτό στις δράσεις που κάνουμε σαν τμήμα και σαν διεύθυνση στο πλαίσιο αναβάθμισης και εμπλουτισμού του φοιτικού ισοζυγίου στα διάφορα μέρη του Δήμου. Και θα συνεχίσουμε σε αυτές τις δράσεις και σε άλλα διαμερίσματα. Σε 234 ωφελούμενους θα διανύμει και εκπαπιά στο Δήμο της ΚΟ για την περίοδο του Πάσχα σε όσους έχουν εκδώσει μέχρι και 33 πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου της ΚΟ. Η διανομή κρέατος για τους ωφελούμενους της Δημοτικής Κοινότητας ΚΟ θα γίνει από την 5η-6η του μήνα έως και την Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ από το Κρεοπολείο Μανιά Δημητρίου στην οδό Μακριάνη 14 στην πόλη της ΚΟ. Για τους ωφελούμενους τώρα των δημοτικών κοινοτήτων Ζυπαρίου, Πηλίου, Αντιμάχιας, Καρδάμνας και Κεφάλου, η διανομή θα γίνει από τις κοινότητες. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο νησί της ΚΟ παρευρέθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, όπου έδωσε το παρόν στα θυρανίξη του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, τον οποίο αποκατέστησε η περιφέρεια του Αιγαίου, ενώ πραγματοποίησε μια σειρά επαφών με θεσμικούς φορείς του νησιού μας. Σε δηλώσεις, ο βουλευτής Δωδεκανήσου τόνισε την ανάγκη για στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές, με σκοπό να συνεχίσει η χώρα να πορεύεται με σταθερότητα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Παπάς, προχωράμε μαζί με σταθερότητα για το μέλλον της πατρίδας και των Δωδεκανήσων. Κινούμε στην ΚΟ, μιλάω με τον κόσμο, παίρνω τα μηνύματά τους, γνωρίζω τους προβληματισμούς, ξέρω το τι γίνεται, ξέρω πώς κάποιοι λειτουργούν γιατί θέλουν να αντιδράσουν στο σύστημα, στη διαδικασία
και βρίσκουν ευκαιρίες να χτυπάνε κάποια πράγματα τα οποία μας πονάνε, αλλά δεν αξίζει αυτή η συμπεριφορά, γιατί πρέπει όλοι να κάνουμε το διαλογισμό μας και να σκεφτούμε τι φταίει για όλα αυτά τα πράγματα. Και γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Παράλληλα, το νησί ξεκινάει, ετοιμάζεται για την τουριστική σεζόν. Ήδη πολλά ξενοδοχεία έχουν ανοίξει και άλλα ανοίγουν. Μπαίνουμε στους τελευταίους, έτσι, στις τελευταίες προετοιμασίες για να αποδεχθούμε, θα έλεγα, τα εκατομμύρια επισκέπτες που θα έρθουν στο νησιτσικό. Και παράλληλα, οργανωνόμαστε. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για μένα, γιατί έχω ένα πρόγραμμα να δω θεσμικά όλους τους φορείς που υπάρχουν εδώ από το κράτος, στρατό, αστυνομία, λιμενικό, θα πάω στο επαρχείο, θα πάω δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτο βαθμό στο δημαρχείο και στη συνέχεια έχω συναντήσεις με πάρα πολύ κόσμο στο πολιτικό μου γραφείο εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Βρέθηκα σε πολλές εκδηλώσεις και σε βραβεύσεις των ποδηλατικών αγώνων, των πανελλήνων ποδηλατικών αγώνων που γίνανε εδώ. Είχαμε δύο αγώνες. Δεν είχαμε έναν. Πραγματικά βρέθηκα στις υπέροχες εκδηλώσεις της Σταθερανοίκης της Αγίας Παρασκευής. Μια υπέροχη τηλετουργία, από την λειτουργία έξω από την εκκλησία, από το άνοιγμα που γίνεται, από το Σεβασμιότατο και μετά από την λειτουργία που έγινε μέσα στην εκκλησία και τον Ισπερινό. Παρακολούθησα και την Κυριακή το πρωί την πρώτη λειτουργία, παρουσία του Σεβασμιότατου του Αγίου Αγκύρας, Σίμης Χάλκης Στήλου Καστελορίζου και της νησίου, αλλά και του ηγούμενου από το Άγιο Όρος. Ένα υπέροχο, θα έλεγα για μένα, διήμερο καταληκτικό. Βγήκαν ωραία σήματα, συγκινήσεις, ιδιαίτερα πάρα πολλές. Σε μένα, λέω, νομίζω σε όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε αυτές τις λειτουργίες. Αλλά θα έλεγα ότι το πρόγραμμα ήταν πολύ γεμάτο πραγματικά. Με πολύ ωραίες εκδηλώσεις, από παρουσίαση παιδικού βιβλίου που ήταν θεσπέσια με τη χορευτική ομάδα που υπήρχε εκεί, το οποίο είπα συγχαρητήρια σε παιδιά για τη δουλειά που κάνανε. Με εκδηλώσεις του Πύλη στο Απέλαιο, όπου ο σύλλογος χορέψανε πάνω από 170 παιδιά υπέροχα. Και εκεί θα έλεγα ότι ήταν ένα συγκινησιακό διήμερο με ένα πολύ φορτίο συναισθηματικό. Γιατί και εκεί είδα 170 παιδιά να χορεύουν όλων των τάξεων, να προσφέρουν, να είναι μια ομάδα, και αυτό είναι υπέροχο. Αλλά αυτό που ιδιαίτερα μου άρεσε και θα έλεγα με συγκίνηση ήταν η γνώση της δασκάλας με το ονοματεπώνυμο όλων των παιδιών. Σωστά. Αυτό, ξέρετε, έχει μεγάλη αξία, γιατί αυτό δείχνει την αγάπη για τα παιδιά και για αυτό που κάνει. Το νοσοκομείο του Νιωτσικού θα γίνει. Μάλιστα. Πραγματικά θα γίνει. Όχι επειδή ήρθε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος εδώ και το ανακοίνωσε τον Ιούνιο, αλλά γιατί κάποιοι άνθρωποι το τρέχουμε, προχωράμε τους ρυθμούς, τους αυξάνουμε, μεγαλώνουμε τον βηματισμό μας και είμαστε μια πολύ καλή διαδικασία. Έχει επιλογή ο χώρος. Ο χώρος αυτός ολοκληρώνεται να είναι καθαρός σε εισαγωγικά από θέματα τυπικά, διαδικαστικά, νομικά, πολεοδομικά. Ολοκληρώνονται όλα. Ο Χάνδακας νομοποιήθηκε από την περιφέρεια, γιατί περάσαμε μια τροπολογία εγώ στη Βουλή για τα μικρά δατορέματα. Ολοκληρώνονται και τα υπόλοιπα που έχουν σχέση με πολεοδομικά και γνωματομικά. Από την τροπολογία που πέρασε ο Υφυπουργός ο κ. Σταγαράς σε συνεργασία και με τον Δήμο Τσικό. Άρα αυτό ολοκληρώνεται. Το χωράφι πλέον, το οικόπεδο, έχει προχωρηθεί στο νοσοκομείο. Και από εκεί πέρα κάναμε, θα το είδατε φαντάζομαι πριν λίγες μέρες, μία σύσκεψη, την οποία δεν θέλαμε να την κάνουμε και γνωστή. Έγινε, αλλά δεν θέλαμε να την κάνουμε γνωστή, γιατί είναι η βηματισμή μας. Με την ΚΔΙΠ, αλλά αυτή έγινε για σχεδιασμό με τον Περιφερειάρχη, τον κ. Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο, όπου βάλαμε τα πλαίσια των δρόμων που θα ακολουθήσει η διαδικασία. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι τα ΕΠΕΔ, τα μείον άκαμψης, και ο άλλος είναι, αν πάμε με το γνωστό βηματισμό που είχαμε, ΚΤΥΠ, προμελέτη, προχωράει τις προμελέτες, μελέτη, κατασκευή, περιφέρεια, από ΕΣΠΑ και ΠΟΥΔΟΕ, κρατικός προπολογισμός. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι βηματισμοί που γίνονται, προχωράνε. Απλά θέλουμε να κάνουμε την τελευταία προσπάθεια, για να θυμίσω ότι καθυστέρησε να προχωρηθεί το οικόπεδο 10 μήνες μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Διαδικασίας και χάσαμε χρόνο, αλλά παρόλα αυτά το παλεύουμε να δούμε αν μπορεί να πάει τα ΕΠΕΔ, τα μείον άκαμψης. Γι' αυτό μετά πήγανε και στον Υπουργό ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός, ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Περιφερειάρχης. Το σχεδιασμός υπάρχει, το μοντέλο υπάρχει, το μπάτσε το γνωρίζουμε, άρα τα βήματα όλα τα ξέρουμε ποια είναι. Το σήμερα λοιπόν. Ήδη έχουν έρθει δύο παθολόγοι, γιατροί, κυρίες, και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ, από τον Ευαγγελισμό από την Αθήνα. Χτες γευμάτισα και μαζί τους, τις είδα, μιλήσαμε.
είδαν, έχουν δει την αγάπη του νησιού, την καλή σχέση με τον κόσμο, τη δίκηση του γιατρού, του νοσοκομείου, του διοικητικού. Μπήκανε μέσα, ενσωματωθήκανε και ήταν εδώ κοντά μας. Θα κάτσουν να σοκάτσουν. Στη συνέχεια θα έρθουν άλλες δύο γιατροί από τη Ρόδο. Δεν θα δημιουργούνται κενά. Παράλληλα, ξέρετε ότι είναι σε κρεμότητα η θέση, η προκήρυξη διευθυντή παθολογικής κλινικής και καθηγητή και επιμελητή Β. Γίνονται προσπάθειες συνέχεια. Δεν σταματάει κανείς. Θέματα στην υγεία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλους τους νομούς. Δεν είναι ότι κάποιος ξέχασε την ΚΟ. Είναι δυστυχώς με τη δεκαετία της σκληρή που περάσαμε, φύγανε πάνω από 35.000 γιατροί στο εξωτερικό και εκεί έχουν δημιουργηθεί μεγάλα κενά. Υγεία δεν υπάρχει δημόσια, ιδιωτική. Είναι υγεία του κοοπολίτη, του πολίτη των νησιών μας, του ένα πολίτη. Άρα πρέπει να τα αντιμετωπίζει όλοι και στα δύσκολα πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια μας όλοι και να βοηθήσουμε έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Αντί να τα δείχνουμε και να τα κρίνουμε, καλό να μπούμε στη μάχη και να παλέψουμε. Όλοι μας από όλα τα μετερίζια. Και αυτό είναι ένα μήνυμα με αγάπη, σεβασμό σε όλους και σε όλες τις κατευθύνσεις. Γιατί καλό θα είναι να κάνουμε κινήματα, καλό θα είναι να φωνάζουμε, αλλά παράλληλα να δίνουμε και λύσεις, προτάσεις. Στην ΚΟ, την τετραετία που είναι μπροστά μας, θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το οποίο πολεμάμε σήμερα εμείς είναι το κράτος του χθες. Είναι το κράτος αυτό που μας στεναχωρεί πολλές φορές και μας απογοητεύει. Είναι το κράτος αυτό που έδιωξε και τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Αυτό που πρέπει να βγάλουμε αυτούς τους σκελετούς από τα ντουλάπια, αυτούς θέλουμε να τους πετάξουμε πλέον. Γιατί να ξέρετε, σταθμάρχες υπάρχουν παντού. Σε πολλά σημεία του κράτους, του κρατικού μηχανισμού. Αυτό θέλουμε λοιπόν να τελειώσουμε. Και αυτό θέλουμε να τολμήσουμε να το κάνουμε τώρα. Γιατί θυμίζω ότι 3,5 χρόνια, περάσαμε 3,5 χρόνια στην κυβέρνηση, φτάνουμε τα 4 τον Ιούλιο, αλλά θέλω να θυμίσω σε όλους ότι τι περάσαμε αυτά τα χρόνια και παρόλα αυτές τις δυσκολίες, πώς ήταν η οικονομία, πώς κρατήσαμε την κοινωνία και πώς όλα τα πράγματα έχουν μια καλύτερη κοινωνική πορεία. 29 φόρους, 50 φόρους μειώσαμε από τους 29 νέους που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, 50 μειώσαμε και προχωράμε και τις αυξήσεις των μισθών. Κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια και συζητάμε μαζί τους. Και όταν συζητάμε, έχουμε αποτελέσματα. Γιατί δεν στη συζήτηση ακούς προτάσεις, ακούς και λύσεις. Παίρνεις σκέψεις και προχωράς δυναμικά. Αυτό πραγματικά είναι το δικό μου μήνυμα και έτσι έχω μάθει να δουλεύω. Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος ανακοίνωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προκειμένου να πληρωθούν συνολικά 8 θέσεις διοικητών μεταναστευτικών δομών σε συνέχεια της επικείμενης λήξης της θητείας των υφιστάμενων. Ειδικότερα, οι εν λόγω θέσεις αφορούν στη θέση του διοικητή επιθητείας στην ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας ετούν των ασύλου Αττικού Άλσους, καθώς και τις αντίστοιχες θέσεις των κλειστών ελεγχόμενων δομών σε Χίο, Κο, Λέρο, Σάμο, το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Εύρου, το Κέντρο Διαβατών Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μαλακάσας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει καταληκτική ημερομηνία την 5η 6 Απριλίου. Αλλάζουμε θέμα. Στο επαρχείο της ΚΟ βρέθηκαν χθες το πρωί μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου της ΚΟ μαζί με τους δασκάλους τους και τον διευθυντή τους Γιάννη Διακομανόλη, θέλοντας να γνωρίσουν τον έπαρχο ΚΟ Γιάννη Καμπανή και να του κάνουν μια μικρή συνέντευξη. Οι μαθητές θέλησαν να μάθουν για την καθημερινότητα του επάρχου αλλά και για το κτίριο του διοικητηρίου, με τον κύριο Καμπανή να απαντά με μεγάλη χαρά σε όλα τα παιδιά και να τους εύχεται στο τέλος της συζήτησης να συνεχίσουν να έχουν την ίδια θέληση για γνώση παρέα με τους δασκάλους τους που επιτελούν άριστο έργο. Είναι ιδιαίτερη τιμή μου, αλλά και χαρά μου που με επισκεφτήκατε σήμερα στο χώρο του διοικητηρίου, όπως το λέμε. Είναι το επαρχείο ΚΟ Νησίρου. Οφείλω να δώσω τα συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς σας και στον διευθυντή σας για τις πολλαπλές δραστηριότητες που πραγματοποιεί το σχολείο σας. Όπως το Σάββατο ήμουνα σε μία εκδήλωση που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο το σχολείο σας στην εκδήλωση αυτή και ταπεινά να δώσω τα συγχαρητήρια σε όλους που συμμετείχατε και στους εκπαιδευτικούς και σε εσάς. Είπα προηγουμένως και οφείλω να επαναλάβω ότι θα πρέπει, αγαπητά παιδιά μου,
αγαπάτε τους εκπαιδευτικούς, διότι είναι οι άνθρωποι που θα σας μάθουν τα γράμματα που θα χρειαστείτε στη ζωή σας για να ανταπεξέρθετε σε πολλά προβλήματα, δυσκολίες που η ζωή έχει. Όπως επίσης θα πρέπει να αγαπάτε και να σέβεστε και τους γονείς σας, οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα που χρειάζεστε εσείς για να μπορέσετε να προχωρήσετε και να γίνετε χρήσιμοι άνθρωποι σε μια κοινωνία. Επεσήμενα επίσης ότι επειδή είναι επίκαιρο το θέμα που δυστυχώς υπάρχει νομίζω και στην περιοχή μας και το οποίο αφορά την ενδοσχολική βία αλλά και την ενδοοικογενειακή βία, να την απεχθάνεστε αυτή την συμπεριφορά. Είναι η χειρότερη συμπεριφορά που μπορεί να υπάρχει, διότι είστε όλα τα παιδιά ήδη, δεν διαφέρει κανένα παιδί από το άλλο. Δεν έχει σημασία καμία αν ένα παιδί προέρχεται από μια πιο εύκολη οικογένεια ή από κάποια λιγότερο εύκολη. Είστε παιδιά όμοια. Μη συμμετέχετε σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Αγαπητά παιδιάκια, παιδάκια σας λέω, ο καθένας όπου και αν βρίσκεται, το μεγαλύτερό του λάθος είναι να ξεχάσει από πού προέρχεται. Καταλάβατε. Όταν τα ξεχάσει όλα και λόγω κάποιων συνθήκων ανέβει ψηλά και ξεχάσει το παρελθόν του, θα αποτύχει ό,τι και αν είναι αυτό που κάνει. Θα έπρεπε να υπήρχαν οι ανελκυστήρας και όχι μόνο σε εμάς, σε όλα τα κτίρια, ανελκυστήρας ή κάποιες σκάλες κυλιόμενες που θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, να έχουν όλοι οι συμπολίτες μας πρόσβαση. Το δεύτερο που θα έκανα στο κτίριο αυτό ήταν να βοηθούσα τις υπόλοιπες υπηρεσίες, την αστυνομία και τα δικαστήρια, να μεταεγκατασταθούν, να πάνε να εγκατασταθούν σε κάπου αλλού και να αξιοποιήσουν, διότι εμείς τους φιλοξενούμε εδώ σαν περιφέρεια και θα μπορούσαμε να διευρύνουμε και να κάναμε τις συνθήκες εργασίας που αφορούν εμάς και την επισκεψιμότητα στο χώρο αυτό πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Ο χώρος εργασίας μου εδώ είναι ο χώρος που βλέπετε εδώ, σε αυτή την έκταση. Είναι ο χώρος που δουλεύουμε, είναι ο χώρος που αποφασίζουμε, ο χώρος που κάνουμε τηλεδιασκέψεις με την περιφέρεια, οπότε είναι πιο, όχι αγαπητός με την έννοια και τους άλλους χώρους τους αγαπάω, αλλά είναι ο χώρος που με απορροφάει περισσότερο τον χρόνο μου, οπότε τον συνηθίζει όποιος έρχεται στον χώρο αυτό και εδώ εργάζεται, εδώ πρέπει να εργαστεί. Έχει μια αρχιτεκτονική πολύ ωραία, οπότε γιατί να το κρύψω, μην να το μεταφέρουμε κάπου. Είναι το διοικητήριο της ΣΚΟ, δηλαδή είναι εμβληματικό κτίριο το οποίο το να αλλάξουν οι άλλες υπηρεσίες, ναι, το είπαμε και προηγουμένως, ότι κατά τη γνώμη τη δική μου, την ταπεινή γνώμη, την οποία εκφράζω δημόσια, είναι ότι και η αστυνομία και το δικαστικό μέγαρο που φιλοξενείται στο κτίριο της περιφέρειας είναι σωστό και καλό να μετεγκατασταθούν και να πάνε κάπου. Αυτά τα κτίρια μπορούν, ναι, οι υπηρεσίες μάλλον αυτές μπορούν να κατασταθούν αλλού και να φύγουν από εδώ, από το κέντρο, από το χώρο αυτό. Φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Έγλη στην Πλατεία Ελευθερίας θα διενεργηθεί την Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς που αποτελεί την τιμή εκκίνησης για την μίσθωση του αναφερόμενου ακινήτου έχει οριστεί το ποσό των 6.600 ευρώ ως μηνιαίο μίσθωμα με τη διάρκεια της σύμβασης να φτάνει τα 8 χρόνια και με δυνατότητα παράτασης για άλλα 4 χρόνια.
ενδιαφερόμενοι για τη δημοπρασία μπορούν να ενημερωθούν για τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου στο cos.gov.gr. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα, κυρίες και κύριοι. Από την Κυριακή των Βαΐων αρχίζει ουσιαστικά η λεγόμενη Μεγάλη Εβδομάδα ή Εβδομάδα των Παθών, όπου αναβιώνουν αρκετά ήθη και έθιμα του τόπου μας. Ένα έθιμα που κάθε χρόνο τηρούν και αναβιώνουν οι ενορίτησες της Κεφάλου είναι τα βάγια. Η τέχνη του πλεξίματος του Σταυρού από βαγιές είναι από τις παλιές παραδόσεις και έθιμα των εορτών του Πάσχα. Οι τεχνοτροπίες ποικίλουν ακόμα και από χωριό σε χωριό. Στην Κέφαλο φτιάχνουν βυζαντινούς σταυρούς, τα οποία μοιράζει ο παπάς ανήμερα της Κυριακής των Βαΐων μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας σε όλους τους πιστούς. Βρισκόμαστε στην Κέφαλο, στην Εκκλησία στα Ισόδια του Θεοτόκου. Βρισκόμαστε εδώ στην Ενοριακή Αίθουσα και δίπλα μας έχουμε τη Μαρία Τριανταφύλλο, η οποία θα μας πει σήμερα για το έθιμο των Βαΐων. Από πού ξεκινάει, πώς ξεκίνησε εδώ στην Κέφαλο να γίνεται, γιατί βλέπουμε ότι εδώ στην Ενοριακή Αίθουσα έχουν μαζευτεί κεφαλιανές, οι οποίες όλες μαζί, σαν ένα συνεργείο, να το πω εγώ, φτιάχνετε τα βάγια. Ωραία. Γεια σας και από μένα. Χρόνια πολλά για τις μέρες που έρχονται. Είμαστε εδώ για να φτιάξουμε τους σταυρούς, επειδή έρχεται η Κυριακή των Βαΐων. Το έθιμο των Βαΐων είναι από πάντα, γιατί είναι χριστιανικό έθιμο. Οι βαγιές στολίζονταν παλιά εδώ απλά, κάναν το απλό το σταυρουδάκι, το απλό. Οι άνθρωποι στα καφενεία έπαιρναν ποσότητες από βαγιές και τα φτιάχνανε, ή και γυναίκες στα σπίτια, δεν θυμάμαι. Δηλαδή παλιά τα φτιάχναν, δηλαδή και σε καφενεία ακόμα. Ναι, θυμάμαι τους επιτρόπους που παίρνανε τις βαγιές στα καφενεία και φτιάχνανε τα μικρά, τα απλά, τα σταυρουδάκια και τα ρίχνανε μέσα σε ένα κουτάκι και στο τέλος τα φέρνανε στην εκκλησία. Μετά όμως με τον καιρό, εγώ και μία φίλη μου, η Χρυσούλα Ιμπινιά, βρεθήκαμε στη Ρόδο. Μέναμε κοντά σε καλόγριες, στην Αγία Ειρήνη, τον Ορφανοτρόφο. Και εκεί αυτές τις μέρες όλα τα παιδιά του Ορφανοτροφείου έπαιρναν μέρος για να φτιάξουν τους σταυρούς. Και από εκεί το φέραμε αυτό το σταυρό το Βυζαντινό, το πιο μεγάλο που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Και πώς ξεκίνησε έτσι να μεταλαμβαντεύεται αυτή η γνώση σε τόσα πολλά άτομα, γιατί βλέπουμε παιδιά και μεγαλύτερους, κάθε ηλικίας γενικότερα. Στην αρχή εγώ και η Χρυσούλα. Μετά κάποια στιγμή σκεφτήκαμε ότι αυτό πρέπει να μεταδοθεί. Δεν γίνεται, γιατί χρειαζόντουσαν όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολλούς σταυρούς. Ή τους άρεσε και ήθελαν να πάρουν από το μεγάλο και σχεδόν δεν προτιμούσαν το μικρό. Βέβαια, σαν αξία είναι το ίδιο, τι μικρός τι μεγάλος. Αυτό είναι από την Εκκλησία μας, ευλογημένο είναι το ίδιο. Όμως βλέποντάς το, το ήθελαν. Και έτσι λέμε ότι οτιδήποτε, όχι μόνο αυτό, οτιδήποτε ξέρεις πρέπει να το μάθεις στους νεότερους. Και βάλαμε και μικρά παιδιά ή άλλες κοπελίτσες. Ελάτε ρε παιδιά, δεν είναι δύσκολο. Τους δείξαμε τον τρόπο, το μάθανε. Η μία με την άλλη. Πόσους περίπου φτιάχνετε κάθε χρόνο? Εγώ αυτή τη στιγμή μόνη μου έχω φτιάξει 500. Αλλά ίσως ξέρουν τα κορίτσια να σας πούν, πριν λίγο που ρώτησα μου είπαν ότι βρίσκονται στους 1000. Μέχρι στιγμής δηλαδή είναι κοντά στους 1000. Ναι. Κάθε χρόνο περίπου πόσους φτιάχνετε σε ποσότητα? Δεν ξέρω ακριβώς τι φτιάξαν πέρυσι, γιατί εγώ φτιάχνω μόνο μου και στέλνω στους πάντες. Και πριν λίγο καιρό, πριν ένα-δύο χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα, προπανδημίας νομίζω πρέπει να ήταν, ήταν γύρω στις 3.000. Ναι, μπορεί. Άμα παίρνει ο καθένας στο σπίτι του και φτιάχνει, ή βρίσκονται τέτοια συνεργεία 2-3, θα μαζευτούν. Απλά δεν ξέρω εγώ το σύνολο. Δεν άκουσα το σύνολο. Ξέρω αυτούς που φτιάχνω εγώ. Και τα βάγια πού τα βρίσκετε? Έχουμε δηλαδή εδώ στο νησί μας. Τα βάγια, ναι, έχουμε. Φροντίζουν οι επιτρόποι της Εκκλησίας. Τα μαζεύουν. Αν τα δείτε και λίγο εκεί, δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει η κάμερα. Υπάρχουν εκεί τα βάγια. Τα φροντίζουν, τα βάζουν στο νερό. Παλιά υπήρχε άλλη διαδικασία. Άκουσα ότι τα θάβανε στην άμμο, στην πορσελάνη, για να είναι δροσερά. Τώρα, πιο καινούργια χρόνια, τα βάζουν σε κουβάδες με νερό και είναι δροσερή πάντα. Ναι. Και τα βάγια για να διατηρηθούν έτσι και να είναι ζωντανά, τα βάζετε? Την ώρα που τα φτιάχνουμε και αφού είναι τελειοποιημένα, παίρνουμε το σύνολο και τα βάζουμε σε μια λεκάνη με νερό. Για να διατηρούνται. Γιατί ένα άλλο έθιμο που είναι πολύ ωραίο αυτές τις ημέρες, που στολίζεται με βάγια η Εκκλησία. Αυτό νομίζω έχει τρία. Mm-hmm. Το ένα είναι να στολιστεί με βάγια η Εκκλησία. Παίρνουμε τις βαγιές και τις φέρνουμε γύρω-γύρω από την ωραία πύλη. Επίσης κάνουμε αυτή η σταυρή, αν ενώσεις τρεις ή τέσσερις, φτιάχνεις το αστέρι που μπορεί να κρεμαστεί από τους πολυελαίους. Ή να κρατήσεις το χέρι του ο παπάς την ώρα που διαβάζει το Ευαγγέλιο ή που ευλογεί τους πιστούς. Το άλλο είναι να στολίσουμε βαγιές, φτιάχνουν κάτι μικρές φωλίτσες, μέσα τοποθετούν λουλουδάκια και τα δίνουν στα παιδιά, τα οποία βγαίνουν στις γειτονιές και λένε το Λάζαρο. Ναι. Και το τρίτο είναι ο σταυρός που θα δώσουμε εμείς στην εκκλησία, στον παπά δηλαδή, που θα τα ευλογήσει και θα τα δώσει στον κόσμο, στο ποιμνιό του. Πάρα πολύ ωραία. Ένα πολύ ωραίο έθιμο και το κυριότερο ότι μεταλαμβαδεύεται σε νεότερες γενιές. Ναι. Ποια είναι η διαδικασία για να μάθει κάποιος και να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να μπει σε αυτή την ομάδα που το φτιάχνει? Ωραία. Όποιος το ακούσει και όποιος θέλει, του χρόνου ή ακόμη και μικρά παιδιά. Δηλαδή, εμείς εκεί στο ίδρυμα που ήμασταν, είναι αυτές οι τέσσερις οι βαγιές οι μικρές. Τέσσερα φύλλα κόβουμε. Αυτό είναι το ότι χρειάζονται πολλά φύλλα.
Ένας μεγάλος ξέρει το φτιάχνει. Ένα παιδί που θέλει να το βάλει στη διαδικασία να μάθει, θα πάρει τα δύο πρώτα, τα ανοίγουμε. Δεν ξέρω τώρα. Τα ανοίγουμε έτσι λίγο, χωρίζουν, τα βάζει στο ένα πάνω από το άλλο και φτιάχνει το γάμα που λέμε. Ένα παιδί μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα ξεκινάμε την πιο απλή διαδικασία, ναι, δηλαδή η κάμερα να μας βοηθήσει να το δείξουμε ότι φτιάχνουμε αυτό το γάμα. Κάνουμε, αυτό λέγεται γονίτσα ή γάμα. Mm-hmm. Αυτό εδώ. Μπορεί να το κάνει. Σαχάρης, ξεκινάει να μάθει. Μπορεί να το κάνει ένα παιδί. Μετά, αν φτιάξουμε δύο τέτοια και περάσει το ένα με το άλλο, φτιάχνουμε το πι. Αυτό μπορούν να το φτιάξουν αυτοί που δεν ξέρουν καθόλου από σταυρό. Και σιγά σιγά μετά πας και τη λύγεις γύρω-γύρω και το φτιάχνει. Θα το δείξουμε ή θα το δείξουν σε αυτόν που θέλει να μάθει. Ωραία, πάμε τώρα να δούμε τη διαδικασία. Πώς ξεκινάτε από τα βάγια, πώς ξεκινάμε με το κόψιμο και την όλη διαδικασία. Το γάμα, το πι και πάει λέγοντας, ναι, για να φτάσουμε στο σημείο να τα πάρουμε την Κυριακή των βαΐων. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι δεν είναι αποκλειστικό, αυτός ο σταυρός δεν είναι αποκλειστικό της κεφάλου. Εγώ νομίζω ότι όλα τα χριστιανικά έθιμα είναι το ίδιο. Απλά ήρθε στην Κέφαλο από τη Ρόδο, που μας το έμαθε η αδερφή Θεοκλήτη που ήταν στο Ίδρυμα εκεί, η οποία καταγόταν από Πάτιμο. Πάτιμιος είναι ο σταυρός, λέγεται και Βυζαντινός, επειδή κάνει αυτές τις ωραίες τις γωνίες πάνω κάτω. Άρα και την όμορφη ιστορία του, ναι, Βυζαντινός. Ναι. Και η αδερφή Θεοκλήτη κάθε βράδυ που μας μάζευε, μας άνοιγε ένα κόκκινο κρασί, το οποίο προσευχόμασταν για, για υγεία. Κρασί γιατί? Είναι το νάμα, αυτό που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας για το. Ναι, το νάμα. Είναι όχι οποιοδήποτε κερασί, είναι το νάμα, το φτιάχνει η Εκκλησία νομίζω. Υπάρχουν μοναστήρια που το φτιάχνουν και είναι αυτό που φτιάχνεται η Θεία Κοινωνία. Μας έβαζε, επειδή ήταν οι μέρες νηστίσιμες και τη Σαρακοστή, μας έβαζε παστελάκια, μελομακάρουνα, φιστικάκια και έτσι καθόμασταν όλο το βράδυ, κρασάκι, πίναμε και προσευχόμασταν για την υγεία των ζωντανών και μνημονεύαμε τους πεθαμένους μας. Και επίσης να μνημονέψουμε και την αδερφή Θεοκλήτη που προσφάτως έχει αποβιώσει, έχει σκύριο αποδημήσει. Αυτά. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε την όλη διαδικασία. Ωραία. Από τα βάγια και πάει λέγοντας. Λοιπόν, είναι ακριβώς η βαγιά, η αρχική της μορφή που την κρατάει στα χέρια της η Μαρία. Συνήθως κόβουμε τέσσερα τέτοια φύλλα τα οποία είναι διπλά. Προσπαθούμε να είναι το ένα πίσω από το άλλο και στην ίδια πλευρά για να έχουν ίδιο μέγεθος, ίδιο χρώμα. Και το ίδιο μήκος φαντάζομαι. Βέβαια, ναι, και μήκος. Και το μέγεθος του αυτό. Κοιτάξτε εδώ τα σπιτάκια. Α, είναι το ίδιο. Ναι. Λοιπόν, παίρνοντας λοιπόν το επόμενο στάδιο, όταν θέλουμε να μάθουμε και κάποιο μικρό παιδί που πρέπει να το μάθουμε τα στάδια από την αρχή. Πάμε λοιπόν στο επόμενο στάδιο. Κάνε υποπιμωμία γονίτσα ένα γάμα. Ανοίγουμε τα φύλλα, αν παρατηρήσετε είναι διπλά. Ναι. Τα βάζουμε σταυρό, το ένα πάνω από το άλλο. Κάνουμε το σήμα του σταυρού και γυρνάμε. Είναι συνηθισμένο σχεδιάκι, το ξέρουν και με άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο στη βαγιά. Έχει κάτι παιχνιδάκια που το διπλώνουν έτσι. Και φτιάχνουμε το γάμα, λέμε. Μπορεί να το κάνει ένα μικρό παιδί, άμα θέλουμε να το μεταδώσουμε το έθιμό μας. Άμα φτιάξουμε δύο τέτοια όπως είναι τώρα αυτά εδώ που κρατάω στο χέρι. Ωραία, πάμε να το δούμε. Τα δύο γάμα. Ενώνουμε το ένα με το άλλο. Αυτό. Και γίνεται ένα πι. Όπως αυτό που κρατάω εγώ στα χέρια μου, που φτιάχνει η Πόπη που έχει ήδη έτοιμο ο Θεοδόση. Αυτό τώρα θα το πάρει ο Θεοδόσης. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Θεοδόση. Ο Θεοδόσης λοιπόν κρατάει το στάδιο, αυτό που έχουμε ενώσει τα δύο γάμα και έχουμε φτιάξει το πι. Το φέρνει πλάγια μπροστά του με το δεξί χέρι, αν είναι δεξιόχερας με το αριστερό, αν είναι αριστερόχερας. Δεξιόχερας λοιπόν εδώ, το γυρνάει και προς τα πάνω, μετά προς τα κάτω, δείξε Θεοδόση, το γυρνάει και φτιάχνει αυτό το σχήμα του Βυζαντινού Σταυρού. Το υπόλοιπο το τυλίγει γύρω από το στήλο και πρέπει να αφήσουμε μία ουρίτσα για να μπορέσουμε να το περάσουμε μέσα από εκεί. Όπως αυτό που κάνει, ναι, τώρα. Δώσε πόσα χρόνια κάνεις σταυρούς. 5-6. Και είσαι, πώς νιώθεις που είσαι και ο μόνος άντρας εδώ στην παρέα. Εντάξει. Σε έχουν στα όπα-όπα, φαντάζομαι, σε προσέχουν τα κορίτσια. Εννοείται. Πόσα χρόνια το κάνεις αυτό? 5-6 χρόνια είμαστε τώρα με τη σύζυγο. Το βρίσκεις ότι είναι έτσι... Πολύ χαλαρωτικό. Χαλαρωτικό. Και χαλαρωτικό και βοηθάμε εδώ. Ναι, ανυπομονούμε κάθε χρόνο, η αλήθεια είναι. Πόσους σταυρούς έχεις καταφέρει να κάνεις έτσι τη χρονιά? Δεν μετράμε, σαν ομάδα φτάνουμε γύρω στους 1.200-1.300 περίπου το... Αναλόγως στα βάγια. Ναι, αναλόγως στις βαγιές που μας φέρνουν.
Σταυρού. Περνάμε, ανοίγουμε το φιλαράκι εκεί, περνάμε τον έτοιμο μέσα. Και μετά... Φροντίζουμε τις άκρες του να είναι τα τέσσερα σημεία του Σταυρού. Να είναι δηλαδή ίσο. Όχι, όχι. Αυτό κοιτάει προς εδώ. Εκείνο προς εκεί. Η κάθε πλευρά έχει μία κίδα. Να μην... Η μύτη αυτή που κάνει. Ναι, ναι, ναι. Αν θέλεις, κάνει το λάθος Θεοδόση να το δει. Γύρνα το να δει ότι θα πάνε τα δύο. Αν το βάλουμε άσχημα. Αν το γυρίσουμε. Όταν το σφίξουμε, θα έρθουν κοντά οι άκρες και δεν είναι ωραίο. Και δεν θα είναι ωραίο. Είναι δύο και δύο εδώ. Και αυτό δηλώνει τα σημεία του σταυρού. Πρέπει να πάει με τρόπο. Άρα δεν υπάρχουν μικρά μυστικά για το πώς θα. Ναι, πρέπει να πάει με τέτοιο τρόπο ώστε να δείξει τις τέσσερις γωνίες. Και βουαλά, έτοιμος ο σταυρός. Έτοιμος. Τέλειος. Και του χρόνου σας. Και του χρόνου. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία που κάνω, ή εγώ ατομικά ή το συνεργείο και όλοι μαζί, όσοι έχουν μάθει και όσοι θέλουν να έρθουν να μάθουν, στο τέλος πρέπει να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Σαρακοστής, να ευχηθούμε δύναμη στις ψυχές μας, να είμαστε αγαπημένοι, γιατί αυτό διδάσκει ο Κύριος μας και με την Ανάστασή Του αυτό θέλει, να είμαστε αγαπημένοι και... Να είμαστε, δηλαδή, όποιος θέλει, κάθε χρόνο να είμαστε όλοι εδώ. Να ευχηθώ και στα κορίτσια ό,τι επιθυμούν και για τους ανθρώπους της οικογένειάς τους, αλλά και για τα πεθαμένα τους, γιατί εδώ μνημονεύουμε και τους πεθαμένους. Με δύναμη και του χρόνου, και του χρόνου, ναι. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Καλό Πάσχα, ευχαριστούμε. Βοηθειά μας, βοηθειά μας και του χρόνου. Μένουμε στα ήθη και έτοιμα του Πάσχα, στο πλαίσιο της καθημερινότητας και των δράσεων των παιδιών του παιδικού σταθμού Πηλίου, να μάθουν τα ήθη και τα έτοιμα του Πάσχα. Οι νεαροί μαθητές και μαθήτρες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πώς γίνονται οι σταυροί από βάγια. Ο Πάτερ Κωνσταντίνος μίλησε στα παιδιά για το έθιμό τους, τους έδειξε πώς φτιάχνονται οι σταυροί και όλοι μαζί τραγούδησαν τα κάλαντα του Λαζάρου. Κύριε Χρυσά, βρισκόμαστε εδώ στον παιδικό σταθμό Πηλίου, στην καθημερινότητα των παιδιών. Θα είναι και σε λιγάκι μαζί μας ο Πάτερ Κωνσταντίνος να μάθουμε πράγματα τα οποία κάνουμε συνήθως την Κυριακή των Βαΐων. Έτσι είναι όπως τα λέτε, η καθημερινότητά μας. Τα παιδιά όλη αυτή την εβδομάδα, όπως καταλαβαίνετε, μιλούν για τις Άγιες αυτές μέρες. Τι γίνεται κάθε μέρα από τη Βίβλο. Και έτσι επιλέξαμε την Κυριακή των Βαΐων. Για να δουν πώς φτιάχνεται ο σταυρός που θα μας δώσει ο Πάτερ την Κυριακή που θα πάμε στην Εκκλησία. Όλες οι δασκάλες έχουν δουλέψει στα τμήματα με εικόνες, με αναφορές, αλλά θέλουμε όσο πιο πολλές εικόνες να τους δίνουμε και ερεθίσματα. Γι' αυτό σήμερα κάνουμε αυτό, θα γίνει στην αυλή μας, περιμένουμε τον Πάτερ μας. Νομίζω θα το χαρούν τα παιδιά. Όλες αυτές τις μέρες και οι δασκάλες έχουν προετοιμαστεί, ούτως ώστε νομίζω ότι τα παιδιά με το κλείσιμο του σχολείου από Μεγάλη Δευτέρα να είναι και εκείνα έτοιμα για το Πάσχα. Βέβαια, έτσι. Και με γνώσεις, με συναισθήματα και με αγάπη. Κυρία Χατζηθωμά, και εσείς εδώ στον παιδικό σταθμό Πηλίου, στο πλαίσιο αυτής της δράσης, αν και είναι η καθημερινότητα των παιδιών, μια όμορφη πρωτοβουλία για να μαθαίνουν τα παιδιά ακόμα καλύτερα και τα ήχθη και τα έθιμα του Πάσχα. Ναι, ναι, καλημέρα σας και από μένα. Πάντα δέχομαι τις προσκλήσεις της Χρύσας εδώ, της υπεύθυνης του προσωπικού του σταθμού, που δεν χρειάζεται να βρουν μια αφορμή για να κάνουν μια γιορτή. Έτσι, πάντα καθημερινά κάνουν πολύ ωραίες δράσεις βιωματικές για τα παιδιά, έτσι για να μπορέσουν να το καταλάβουν και να το μάθουν και καλύτερα. Γιατί είναι πολύ μικρές ηλικίες, οπότε είναι πολύ δύσκολο τα παιδιά να καταλάβουν κάποια πράγματα. Σε την πολύ ωραία αυλή, την ανακαινισμένη αυλή, θα δείτε σε λίγο με τη μεγάλη παρέμβαση που έγινε σε αυτό το παιδικό σταθμό. Θα προχωρήσουμε και σε άλλες παρεμβάσεις. Έχουμε φέρει και παιχνίδια για να εξοπλίσουμε τους αύριους χώρους. Αναμένουμε την αύξηση του Πάτρι για να δούμε τη γιορτούλα και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι να δούμε το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές σε όλους τους γονείς να χαίρονται τα παιδάκια τους με υγεία και αγάπη στα σπίτια όλων. Καλημέρα σας πρώτα απ' όλα. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Μπράβο. Θα πούμε τα κάλαντα που λέμε για το Λάζαρο, το φίλο του Χριστούλη. Και αυτά εδώ τα βάγια, αυτά λέγονται βάγια, βάγια. Είναι φοίνικες δηλαδή, βάγια. Και η εβδομάδα αυτή είναι η βαγιανή εβδομάδα.
Σας τα έχουν πει και οι δασκάλες σας εδώ πέρα. Και τι θα πάτε Κυριακή πάτε? Ποια Κυριακή? Το Βαγιόν. Το Βαγιόν. Ωραία. Η Κυριακή αυτή, παιδάκια μου, είναι η Κυριακή το Βαγιόν, το Βαΐον που λέμε. Και τρώμε ψαράκι. Κυρία. Και την άλλη Κυριακή. Τρώμε το κόκκινο νταρνί. Θα πούμε και κότικα. Τρώμε το κόκκινο νταρνί. Τον οβελία που βάζουμε στη σούβλα ή που το βάζουμε στο φούρνο εδώ. Είσαι Λάζαρε, που είναι η φωνή σου, που σε γύρευε η Μάρθα η αδερφή σου. Ήμουνα στη γη χωμένος, κι από τους νεκρούς, νεκρούς και πεχασμένος. Δάγια βάγια το Βαγιό, τρώνε ψάρι και κολλιό, και την άλλη Κυριακή τρών το κόκκινο ταρνί, μες στην κούπα τη χρυσή. Δώστε μου λίγο, λίγο νεράκι, να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι. Βάγια βάγια το Βαγιό, τρώνε ψάρι και κολλιό, και την άλλη Κυριακή τρών το κόκκινο ταρνί, μες στην κούπα τη χρυσή. Μπράβο παιδιά, μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και του χρόνου, και του χρόνου. Λοιπόν, από τα Βάγια δηλαδή τους Φοίνικες, όταν ο Χριστούλης έμπαινε στην πόλη της Ιερουσαλήμ την Κυριακή εκείνη, τα παιδάκια σαν και εσάς και πιο μεγάλα και άνθρωποι μεγάλοι κρατούσανε, να, αυτά, τα Βάγια και τις κέλιες. Και ενώ περνούσε ο Χριστούλης πάνω στο γαδουράκι, τα ξάπλωναν τα ημάτια τους, τα ρούχα τους και τα Βάγια. Γιατί στην πίστη, στην εκκλησία, παίρνουμε φυτά τα οποία μας διευκολύνουν στην λατρεία. Όπως είναι ο βασιλικός στον κάθε μαγιασμό, όπως είναι η λίτσα, όπως είναι ο δίωσμος, το δίωσμο που λέμε, και τα Βάγια για το Λάζαρο. Λοιπόν, έχουμε το στους τόπους μας και εδώ στο Πηλί, ακούστε παιδάκια, το ωραίο έθιμο να κάνουμε από τα φυλλαράκια. Αυτά είναι τα φυλλαράκια του δέντρου της Βαγιάς. Είναι φυλλαράκια αυτά. Δέστε τα τι ωραία που είναι. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε σταυρό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, το φύλλο το κόβουμε, ορίστε. Κόψαμε ένα φύλλο, παίρνουμε το ψαλιδάκι αυτό εδώ, κόβουμε αυτό εδώ πέρα, είναι άχρηστο, το κόβουμε. Και δέστε τώρα, αυτό το φυλλαράκι ανοίγει και γίνονται δύο κομματάκια. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Είναι η βασική πέτρα που λέμε, έτσι λέγεται αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα δέσιμο, δέσε το, δεν χαλάει. Εντάξει, από εδώ και έπειτα είναι εύκολο να κάνουμε ένα σταυρουδάκι. Είναι μικρούλι σαν και εσάς αυτό. Επίτε το έκανα μικρό, είναι σαν και εσάς. Δέστε το, σχηματίζεται ο σταυρός. Αυτό είναι ένας απλός σταυρουλάκι. Την υποψηφιότητα του ιατρού Γιώργου Κοπάδη ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου με ανάρτησή του στο Facebook, όπου τον καλωσόρισε αναγνωρίζοντας την προσφορά και την εμπειρία του στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας πως με την προσθήκη του Γιώργου Κοπάδη η ομάδα δυναμώνει. Πρεμιέρα έγινε χθες σε όλη την Ελλάδα, είτε στην ταινία τους «Ο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό» που προβάλλεται στον Ορφέα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, και πρωταγωνιστεί ο Κώστας Καραθωμάς, ο οποίος είναι ένα από τα εμπειρότερα στελέχη του τουρισμού στην ΚΟ και έχει μεγάλη αγάπη για την υποκριτική τέχνη με συμμετοχές σε σειρές, θεατρικές παραστάσεις και τώρα στον κινηματογράφο. Ας δούμε λίγα αποσπάσματα από την χθεσινή πρεμιέρα στον κινηματογράφο Ορφέα της ΚΟ. Έλα.
Έλα, έλα μόνο, τώρα σ' ακούω. Όχι, δεν μπορώ απόψε. Θα τελειώσει το πάρτι και κοιμηθούν πολύ. Θα σου στείλω μήνυμα να έρθεις. Πρεμιέρα χθες για την ταινία «Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό» που προβάλλεται στον Ορφέα και πρωταγωνιστεί ο συμπατριώτης μας Κώστας Καραθωμάς. Πρόκειται για μια κωμωδία με πολύ μεγάλο κάστ με τους Γιάννη Τσιμιτσέλη, Ελένη Καστάνη, Κατερίνα Στικούδη, τον Λευτέρη Ελευθερίου, τη Σοφία Βογιατζάκη και πάρα πολλοί αξιόλογους ηθοποιούς. Η πρεμιέρα έγινε χθες και στον κινηματογράφο Ορφέα με την παρουσία του Κώστα Καραθωμά και συμπατριωτών μας που γέλασαν με την κωμωδία του Σταύρου Μαρκίδη με αναφορές και εικόνες από το νησί μας. Η ταινία θα παίζεται μέχρι και την Κυριακή στον Ορφέα και αξίζει να τη δείτε. Ήρθαμε για τις μπύρες. Άμα τις πείτε εσείς εμείς τι να πιούμε. Έχω κρατήσει για σένα κύριε Λία. Πώς ακαφάσια. Μπαρέ, φέρτα εσύ γιατί εγώ έχω τη μέση. Εγώ κάτω από τη μέση βλέπω το πρόβλημα. Ρε παιδιά, έχετε και θέματα υγείας. Δεν αφήνετε τις μπύρες να πάτε στο γιατρό. Έχει χάρη που έχω κάνει μετατζής. Και πώς σε λένε σε μάνα, μωρό μου. Τζοάννα. Και από πού είσαι, Τζοάννα. Ελληνίδα είναι, αλλά μεγάλωσε στην Αμερική. Σε ποια πολιτεία. Στο Κολοράντο. Στο Κολοράντο. Excuse me. Κολοράντο, μένεις μόνιμα. Ο πατέρας της είχε σκουλατζίδικο εκεί, αλλά έπεσε έξω. Δεν άρεξε πιεραρία να πέσει μέσα. Τζοάννα, σε λένε Πάμπα. Διευκρινίζω επειδή γνωρίζω. Ξέρει η γυναίκα σου τι πάρτουλα. Το ξέρει και τρώει παντόφυλλα. Εσένα ρώτησε η γυναίκα. Διευκρινίζω επειδή γνωρίζω. Κοίτα με το πουλάκι. Πού κοιτάς αγάπη μου. Εδώ, πουλάκι, εδώ. Δε καλώς τους. Αμάν. Κάτσαμε. Τι κάνουμε εδώ πέρα, σκάβουμε, σκάβουμε. Γόρι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Α, και τι είναι, χαλάμε με μικροφωνιές. Συμμόρι, τι πετάξεις. Όχι Μόρι, όχι Μόρι. Με ξέρεις και από χθες. Βασικά από χθες ξέρουμε. Μην αλλάζεις εσύ το θέμα, ρώτησα τι κάνετε εδώ πέρα τέτοια ώρα. Για συγκυβέζουν πάλι, μην ξέρουν και έτσι. Τώρα μου αλλάζεις και τη γλώσσα. Ρε, τι κάνετε. Εκοιμήθησε ηλικία 66 ετών ο αγαπητός πατέρας Σταύρος Γιακοπαναγιώτης, αδελφός του Μητροπολίτη μας. Ένας εξαίρετος άνθρωπος και κληρικός για χρόνια ιερέας του Ιερού Ναού Αγίου Παύλου Κο. Το σκήνυμα του πατέρα Σταύρου βρέθηκε προς προσκύνηση σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου της ΕΚΟ, ενώ η εξώδης ακολουθία τελέστηκε στις 2 το μεσημέρι στον ίδιο ναό και ο ενταφιασμός του στο νέο κημητήριο. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα κυρίες και κύριοι, θεατρική παράσταση βασισμένη στο παιδικό μυθιστόρημα «Ο Υπότης και ο Δράκος της Ρόδου» πραγματοποίησε το πρώτο δημοτικό σχολείο της ΚΟ στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου στο αμφιθέατρο του σχολείου σήμερα το πρωί με καλεσμένη τη συγγραφέα του βιβλίου κυρία Μαρία Αρβανιτάκη, παρουσία γονέων και κηδεμόνων που απόλαυσαν τα παιδιά με βάση τους ήρωες του παραμυθιού. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, που ήταν την Κυριακή. Είναι η μέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς, ο Hans Christian Andersen. Και αυτή τη μέρα της αφιέρωσε η Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για την Νεότητα, το 1966, θα γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Από τότε λοιπόν, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό τμήμα αυτής της οργάνωσης, που είναι στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα και η χώρα μας, ετοιμάζει ένα μήνυμα και μια αφίσα που διανέμονται σε όλο τον κόσμο με σκοπό να τονίσουν την αξία των βιβλίων και την ανάγνωση των βιβλίων και να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία και την ανάπτυξη και διάθεση της λογοτεχνίας στα παιδιά και στα παιδιά και στις νέες. Thank you.
Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι. Ας ελπίσουμε μόνο να πιστείτε το θηρίο και να μην είναι μυστικό όσο καλύψουμε. Σαν το σαν υπομονή, δεν νομίζω ότι λες περισσότερα από όσα θα έπρεπε υπό την τεγκοζό. Ζητώ τα πουρά της συγχώρεσής σας. Να το καταποκτήσει. Ο Θεοτόν σήκωσε το ποντάρι και το βύθισε στο πρωτό του στήθος. Στριγή φωνή ακούστηκε που τράβηξε την λάμπα. Ο αντίλαλος πέταξε το σπέρα τους λόγους. Η καθή ανάσα του βγήκε τον βρωμερό με τα πιθόνια του. Έφερε την υποφημιά του ποτό που καταπλακωμένη. Ποινιδωτή έδωσε σήμερα ο έπαρχος Κόνης Σύρου Γιάννης Καμπανής με χαρά στην διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου της Καρδάμενας της ΚΟ, κυρίας Μαρίας Καραναστάση. Ο έπαρχος μεταξύ άλλων τόνισε τη σπουδαιότητα ύπαρξης των απεινιδωτών σε πολυσύχναστα μέρη όπως είναι τα σχολεία. Ο απεινιδωτής είναι μία από τις δωρεές του κυρίου Μανώλη Χατζιάμαλου εις μνήμη της αδελφής του Αγγέλας Χατζιάμαλου. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται και σήμερα να υφίσταται το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, η οποία επισημαίνει πως θα υπάρχουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή μας, που θα συνοδεύονται κατά τόπους από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, από χαλαζοπτώσεις και από ενισχυμένους ανέμους, και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όλων μας.
Αλλάζουμε θέμα. Το Μουσικό Συνεργείο είναι μια μπάντα που έχει αναλάβει δράση το τελευταίο διάστημα στο νησί μας με σκόπο την ψυχαγωγία και αφύπνιση της διάθεσης των συμπολιτών μας με τραγούδια του δρόμου. Η μπάντα παρτίζεται από τους Μάνθου Αρμπελιά, Δημήτρη Γουρνέλη, Κώστα Αργυροσταχάκη και Δημήτρη Τσαρουχάκη, οι οποίοι θέλουν να μεταφέρουν το αισιόδοξο μήνυμα της επιστροφής στην κανονικότητα. Το Μουσικό Συνεργείο το συναντάμε σε διάφορα κομβικά σημεία της πόλης και σε πλατείες. Ας πάρουμε όμως μια γεύση. Κύριε Αρμπελιά, είμαστε εδώ στην πλατεία Κονίτσης. Πείτε μας τι ακριβώς κάνετε, εκτός από βέβαια από το να ψυχαγωγείτε τον κόσμο, τι είναι ως ιδέα, έτσι, ποιοι είστε? Είμαστε το Μουσικό Συνεργείο, ο Δημήτρης ο Γουρνέλης, ο Κώστας ο Αγγινοσταχάκης, δύσκολο όνομα, και ο Δημητράκης ο Τσαρουχάκης και ο Χρήστος ο Παρασκευάς στον ήχο. Και είπαμε να παίζουμε στους δρόμους και στις πλατείες σαν... πώς θα το πω, σαν ένα βήμα, ας πούμε, και άλλοι άνθρωποι να το κάνουν αυτό, μουσική εννοώ. Και όχι μόνο, να γίνονται καλλιτεχνικά δρόμενα και να βγούμε από τον καναπέ μας επιτέλους, και όχι μόνο το καλοκαίρι που ούτως ή άλλως γίνεται ένας πανικός στιγκό. Αλλά ο χειμώνας είναι δραματικός, δηλαδή δεν επιτρέπεται σε τόσο μεγάλη πόλη και τόσο εύπορη πόλη και ευκατάστατη, πώς τα λέω σωστά αυτά, με διορθώνεις άμα κάνω λάθος. Ναι, δεν επιτρέπεται να είμαστε τόσο κλεισμένοι μέσα και να υποστηριχτούν τα καταστήματα, τα καφέ, τα μπαρ, τα εστιατόρια, τα πάντα. Και όχι να είναι αυτό το κλείσιμο με τα νάιλον, δεν είναι κουλό, κουλό είναι. Νομίζω πέρασαν αυτά τώρα και βοηθάτε κι εσείς. Τα κλεισίματα όλα αυτά με την πανδημία τελείωσαν όλα αυτά. Ο κόσμος τώρα έχει αρχίσει και βγαίνει, έρχεται η άνοιξη. Δεν λέω για την πανδημία, ας την πανδημία. Η πανδημία πέρασε. Μιλώ μετά την πανδημία, έχουμε ακόμα πανδημία. Αλλά στο μυαλό μας πανδημία. Να βγούμε έξω, ρε παιδιά, να χαρούμε, να περπατήσουμε την πόλη μας. Δεν την περπατάμε την πόλη μας. Άμα πας σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα, την περπατάνε την πόλη τους, κάθονται στην πόλη τους, πίνουν τους καφέδες, τους τρώνε. Εδώ είναι πολύ, πολύ κλειστά τα πάντα. Κρίμα, κρίμα. Πάντως σήμερα εγώ βλέπω πολύ κόσμο, σας απολαμβάνουν και σας χειροκροτούν. Βέβαια, βέβαια. Και εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και προσπαθούμε να παίξουμε έτσι σαν παιδιά του δρόμου. Είμαστε του δρόμου. Το ρεπερτόριό σας? Του δρόμου. Του δρόμου. Όλα του δρόμου. Είμαστε παλιόπαιδα του δρόμου. Πάμε να σας απολαύσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά, μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι, τα χέρια μας παίρνουν τα μάλια, θα γίνουμε στο νερό τα μας δώρη, τις σκέψεις θα πετάξουν σαμπούνια. Άσε το παλιό κόσμο να σκούσει σε πλάσια εστιατόρια πανσιόν. Εμείς με σλίπηκαν και με καρπούσι, θα κάνουμε το γύρο των νησιών. Γυμνοί θα κολυμπάμε στα κογιάλια, τον ήλιο θα την κρίσουμε άνφας. Έχω σαν κινέζικη πεντάλια και στο γραφείο δεν θα ξαναπάς. Κρουαζιέρα θα σε πάω, γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη. Ερωτευμένη.
πικούνι. Το εορταστικό ωράριο για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος της ΚΟΕΡΜΗΣ. Το εορταστικό ωράριο ξεκινά από Κυριακή των Βαΐων, όπου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ενώ από Μεγάλη Δευτέρα ως και Μεγάλη Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Μεγάλη Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι ως 7 το βράδυ, Μεγάλο Σάββατο από 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Η ομάδα Aegean Robotics του εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργάνωσε με επιτυχία τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με υβριδική μορφή, δηλαδή διεξήχθη τόσο με χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων μέσω της πλατφόρμας Zoom, όσο και διαζώσεις. Διαδικτυακά συμμετείχε με δύο ομάδες το πρώτο δημοτικό σχολείο της ΚΟ με υπεύθυνο τον εκπαιδευτικό Παναγιώτη Καπύρη. Ας ακούσουμε τι μας λένε για αυτή τους την εμπειρία. Το πρώτο δημοτικό σχολείο συμμετέχει σαν Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πείτε μας για τις ομάδες με τις οποίες συμμετέχετε ως σχολείο. Γεια σας. Συμμετέχουμε με δύο ομάδες, τεσσάρων παιδιών, τους Λεγκοτέκτονες 1 και τους Λεγκοτέκτονες 2, έτσι ονομάζουμε τις ομάδες μας. Είναι όλα παιδιά της 5ης Δημοτικού. Και δουλεύουμε για αυτή την παρουσίαση εδώ και 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, από τον Οκτώβριο. Και σήμερα είναι η παρουσίαση των έργων που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά σε μια διοργάνωση που την έχει στήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Μηχανικής του Πανεπιστημίου Σάμου. Η ενασχόληση με τη ρομποτική είναι μέσα στα καθήκοντα, μέσα στα μαθητικά καθήκοντα που έχουν εδώ οι μαθητές, είναι σε μια ευέλικτη ζώνη, πώς είναι ενταγμένο? Για να γνωρίζουμε όσο δεν ξέρουμε. Είναι κάτι το οποίο εμείς πήραμε ως πρωτοβουλία να στήσουμε έναν όμιλο ρομποτικής. Αλλά το πρώτο δημοτικό έχει έναν όμιλο δηλαδή ρομποτικής. Έχει έναν όμιλο ρομποτικής. Mm-hmm. Ναι, ο κορονοϊός μας πήγε λίγο πίσω, για 2 χρονιές δεν κάναμε κάτι. Είναι δική μου αγάπη ότι έχει σχέση με τη μηχανική. Δεν είμαι ειδικός ούτε στη ρομποτική, είμαι δάσκαλος εδώ στο σχολείο. Αλλά την πρώτη επαφή με τη ρομποτική που θεωρώ ότι μπορώ να τη διδάξω στα παιδιά και αφού το διασκεδάζω κι εγώ, ελπίζω να το διασκεδάζουν και αυτά μαζί μου, οπότε στήσαμε φέτος 2 ομάδες και κατεβαίνουμε σε έναν από τους διαγωνισμούς. Έχει και άλλους διαγωνισμούς. Τι προσδοκάτε από το συγκεκριμένο διαγωνισμό? Κυρίως αυτό που λέω στα παιδιά πάντα είναι ότι έχουμε την ευκαιρία, άσχετα από το αποτέλεσμα, γιατί τα παιδιά συχνά δίνουν βάση στο αποτέλεσμα, στα βραβεία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία μέσα από τη ρομποτική να καταλάβουμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα πρόβλημα, να σχεδιάσουμε κάτι και πώς μπορούμε να λύνουμε προβλήματα. Αν αυτό το κάνουμε συμμετοχικά και δουλέψουμε όλοι μαζί για αυτό το σκοπό, νομίζω ότι έχουμε κερδίσει ήδη κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και αργότερα να συναντήσουν ανθρώπους που μπορούν να τους διδάξουν σε ανώτερο επίπεδο πράγματα, αν τους αρέσει πολύ. Ελπίζω να έχουν πάρει κάτι για να συνεχίσουν μετά σε ανώτερο επίπεδο τη ρομποτική. Δημήτρη, πόσο καιρό ασχολείσαι με τη ρομποτική? Από τον Οκτώβριο, όπως είπε και ο κύριος Καπύρης, είχαμε και τις διακοπές. Περίπου. Είναι κάτι που το συνεχίσεις, δηλαδή σου έχει δοθεί έτσι πρώτο έτσι, έναυσμα να ασχοληθείς με τη ρομποτική? Ναι, θα το συνεχίσω. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ εδώ πέρα, γιατί ο πατέρας μου έχει διοριστεί, κανονικά είμαστε στην Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο, αλλά διορίστηκε για 2 χρόνια εδώ και είναι ο τελευταίος χρόνος. Αλλά ελπίζω... Μπορείς όμως ασχοληθείς και εκεί. Ναι, αλλά ελπίζω στην Αθήνα και μπορώ να ασχοληθώ με τη ρομποτική. Τι είναι αυτό που σου αρέσει στη ρομποτική? Μου αρέσει, με έλκυσε η συνεργατικότητα και η δημιουργικότητα που προσφέρει αυτή η δραστηριότητα και εμείς δίνουμε το καλύτερο που μπορούμε, γιατί η ρομποτική είναι μια πρόκληση για μας. Θεωρείς ότι σε αυτόν τον διαγωνισμό με τον οποίο συμμετέχει η ομάδα σου μπορεί να πάει πολύ καλά? Θεωρώ πως ναι, αλλά είναι ο πρώτος μας διαγωνισμός, οπότε δεν στοχεύουμε να κερδίσουμε ή να προκριθούμε, οπότε δίνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Η συμμετοχή σας σε τι περιλαμβάνει, τι ακριβώς, ποιο είναι το αντικείμενο? Συμμετείχαν
Το συγκεκριμένο ρομποτάκι, το έργο αυτό, τι ακριβώς κάνει, το κόνσεπτ. Ναι, το ρομποτάκι είναι ένα ρομποτάκι που μπαίνει μέσα σε υδραυλικούς σωλήνες στην κανονική ζωή και εμείς έχουμε φτιάξει ένα λαβύρινθο, ούτως ώστε μόλις προχωράει το ρομποτάκι μας, μόλις έχουμε βάλει ένα σύστημα, μόλις έχει τείχους, να μας στείλει ένα μηνυματάκι. Αλλά το ρομποτάκι στρίβει, οπότε άμα μας στείλει ένα μήνυμα για περίπου 4 δευτερόλεπτα και μετά μας το βγάλει, το ρομποτάκι γυρίζει, κάνει στροφή και φεύγει. Τώρα, αν ο τείχος που μας λέει έχει παραμείνει για πολλά δευτερόλεπτα, σημαίνει ότι αυτός ο σωλήνας έχει φράξει, οπότε μας στέλνει ένα μήνυμα και γυρίζει πίσω σε εμάς. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, έτσι. Ανοιχνευτή λαβών. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και στις δύο ομάδες. Ευχαριστούμε. Το γυναικείο φύλλο βλέπω ότι εκπροσωπεί επάξια το σχολείο σας. Πείτε μας, κορίτσια, η ομάδα σας τι ακριβώς, ποιο είναι το έργο που έχετε αναλάβει? Εμείς θέλαμε να δείξουμε πώς κάποια κτίρια είναι ανθεκτικά στους σεισμούς. Και αυτό το κάνατε φτιάχνοντας κάποιο έτσι ρομποτάκι? Όχι, φτιάξαμε ένα κτίριο και ένα προσωμείο της σεισμού. Πάρα πολύ ωραία. Πες μου και εσύ, πόσο χρονών είσαι καταρχήν και ασχολείσαι με όλο αυτό? Είμαι 10 χρονών και με την ομάδα μου φτιάχνουμε ένα λαβύρινθο. Έτσι, και εσύ η ομάδα του λαβύρινθου, έτσι? Ναι, που εμείς αυτό το λαβύρινθο θέλουμε να τον κάνουμε να είναι σαν έναν υδραυλικό σωλήνα. Μάλιστα. Που θα περνάει το ρομποτάκι αυτό από μέσα και θα ψάχνει και θα ανοιχνεύει αν υπάρχουν βλάβες. Σου αρέσει η ρομποτική? Είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθείς και στη συνέχεια τη ζωή σου? Θα μπορούσε, αλλά ακόμα το σκέφτομαι. Ακόμα το σκέφτεσαι. Εσύ ποια είναι έτσι η εμπειρία σου? Πες μας για αυτή την ομάδα, με την ομάδα που εγώ ασχολείσαι, αν είναι η ρομποτική μέσα στις προτεραιότητές σου. Εγώ έχω ασχοληθεί και με τις δύο ομάδες, αλλά η κύρια ομάδα μου είναι ο λαβύρινθος. Και γενικά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα με όλα, αλλά πιστεύω πως αυτό που θα παρουσιάσουμε θα είναι το καλύτερο που μπορούσαμε. Βλέπουμε ότι και τα κορίτσια έχουν πολύ ενεργό ρόλο στην ρομποτική και αυτό είναι πολύ όμορφο, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος είναι κυρίως ανδροκρατούμενος. Έτσι? Ναι. Πολύ ωραία. Κορίτσια, καλή επιτυχία και στις ομάδες και των δύο. Ευχαριστούμε. Και συγκρυπάμε τώρα στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Το Imagine ΔΑΠΑ ΜΕΑΚΟ σε συνεργασία με τον Δήμο του νησιού μας συμμετέχουν στην προσπάθεια συλλογικής παιδικής ζωγραφικής σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη Ελλάδας και την UNESCO με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με κεντρικό θέμα «Αναδεικνύω την πολιτιστική κληρονομιά μου φιλοτεχνώντας». Απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε παιδί ηλικίας από 4 έως 18 ετών να συνεισφέρει με το έργο τέχνης του στον εμπλουτισμό της συλλογής. Η εκδήλωση στην ΚΟ θα γίνει στις 7 Απριλίου το απόγευμα στο Χάνι σε συνεργασία με τον Δήμο της ΚΟ. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν τα παιδιά τους στην έκθεση βράβευση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα εργαστήρια ζωγραφικής του Imagine ΔΑΠΑ ΜΕΑ στο τηλέφωνο 2242 30 31 77. Σεμινάριο βασικής υποστήριξης ζωής διοργανώνει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης της ΚΟ την Κυριακή 9 Απριλίου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο της ΚΟ στο Πλατάνι. Πασχαλινά παζάρια θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο στο νησί μας με πρωτοβουλία του ΔΟΠΑΦΣΚΟ και των συλλόγων με χειροποίητες πασχαλινές δημιουργίες και κατασκευές καθώς και παραδοσιακά εδέσματα. Το Σάββατο λοιπόν 8 Απριλίου στις 11:30 το πρωί στην πόλη της ΚΟ στην πλατεία Ανταγόρα και στα χωριά την Κυριακή 9 Απριλίου στις 11:30 στο Ζιπάρι στο Πάρκο Κιαπόκα, στο Πυλί στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στην Αντιμάχη στο παραδοσιακό Μήλο και στην Καρδάμερα στο παραλιακό δρόμο και στην Κέβαλο στον κεντρικό δρόμο επίσης. Κύριε, αυτή τη στιγμή πάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας με τον συνάδελφο Γιώργο Πίτσι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με 5 χρυσά μετάλλια, 5 ασημένια και ένα χάλκινο, επέστρεψαν στις αποσκευές στους αθλητές του Κοακού Ομίλου Ποδηλασίας από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Πίστας, κάνοντας εντυπωσιακή εμφάνιση σε όλα τα αγωνίσματα που έλαβαν μέρος. Ξεκίνησαν την Τετάρτη και με διαρκείς αγώνες έως την Κυριακή, κατάφεραν να είναι η πρώτη ομάδα στη συγκέντρωση βαθμών στις κατηγορίες παιδών και κορασίδων.
Αύριο στις 4 θα παίξει στην Κοκκινιά η ΑΕΚ απέναντι στην Νίκη Αμαρουσίου για τα play-out στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Οι καλοί μια νητηθούν θα υποβιβαστούν αμέσως, ενώ σε περίπτωση νίκης θα υπάρχει και συνέχεια στον νησί των Σουγκαράδων. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των play-out με την Νίκη Αμαρουσίου να ξεκινάει από το 2-0, όπως και Ποσειδόν νέου ψυχικού με αντίπαλο του Φόβρον Δαδουχίου. Αντίθετα, Αιωλικός και Φοίνικας Πειραιά αρχίζουν από το 1-1. Νίκη Γοήτριου πέτυχε προχθές το μεσημέρι ο Νικαόρας απέναντι στο Βαθύ για την 14η αγωνιστική της Β' κατηγορίας του ομίλου νήσων. Η ομάδα του Βασίλη Τσιλιώνη πήρε το τρίποντο και μένει ένα ακόμη μας στην Κάλυμνο απέναντι στους Αργοναύτες για να κλείσει η φετινή σεζόν. Τα γκόλ για την ομάδα του Νικαόρα πέτυχαν η Μάγκη Ζερβός, 3 τέρματα και ο Γιάννης Μπίλης. Ο Δημήτρης Ξυλάς από τον Σύνδεσμο Κρήτης και ο Μάριος Τσαγκάτζης από τον Σύνδεσμο Λένσβου θα διευθύνουν το παιχνίδι των play-out ανάμεσα σε Νίκη Αμαρουσίου και ΑΚΑ για τα play-out στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 4 αντί για τις 5 και η ΑΚΑ θέλει μόνο την νίκη. Με τρίποντο της Αλαμπατάνη λίγο πριν τη λήξη του μάτσου, υποκράτησε επικράτηση με 37-33 του Διαγόρα στον δεύτερο τελικό του γυναικείου πρωταθλήματος μπάσκετ. Η σειρά πλέον μεταφέρεται στην Ρόδο, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η ομάδα που θα φτάσει πρώτη της στις νίκες θα είναι και αυτή που θα πάρει τον τίτλο και θα διεκδικήσει μέσα από τα Μπαράζ την άνοδο στην Α2. Σβήνου. Σουτ για 2. Ευστοχό. Ωραία συνεργασία. Μαζεύει Βελούδου, θέλει να πάει σε ένα ακόμη coast-to-coast. Θα πάει στην προσπίση, θα πάει στην προσπάθεια, θα δικαιωθεί. Καλαχουσίδη μαζεύει. Η Βελούδου στο ανοιχτό γήπεδο, θα φτάσει σε ένα εύκολο lay-up. Και ο διαγώνας θα κάνει το 3-8. Η Πατμίου θα δώσει μια λύση. Η Σβήνου βρίσκει ελεύθερο σουτ. Είναι έστω εκεί. Ο Ιπποκράτης με υπομονή. Σε σετ επίθεση, ωραία η πάσα της Μπατή, πάρα πολύ ωραία η συνεργασία από Μπατή και Κουρδουμπά. Η Ψαρού, σουτ για 3, μέσα. 12-10. Δύσκολη προσπάθεια από την Σβήνου, γκολ φάουλ. Πίθανο καλάθι από την Ειρήνη Σβήνου, που κέρδισε το φάουλ, πέτυχε και το καλάθι. Ενώ και Απόκα. Έξυπνα η Βελούδου, η Χρυσάκη κάνει ωραία κίνηση, την βλέπει η Βελούδου. Η Καλαχουσίδη θα πάρει την προσπάθεια, είναι εύστοχη. 19-19, την ευτυχία Καλαχουσίδη, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις ξανά. Ενώ Τσαλαπατάνη από την γωνία, είναι εύστοχη για 3. 22-19 από την Ειρήνη Τσαλαπατάνη. Στη γωνία, η απάντηση, ναι, για 2. Την Κουρδουμπά. Ψαρού. Θα σπρώξει την μπάλα, αλλά εκείνη θα φτάσει στα χέρια της Χρυσάκη για να γίνει το 22-23. Η Χρυσάκη, το χουκ μέσα. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από την Μαρία Χρυσάκη. Η Βελούδου τρέχει. Η πάσα στην Χρυσάκη, εύκολη προσπάθεια, 22-27. Γαλαχωσίδη μπερδεύεται, η Πατημίου κλέβει, η Ασιατίδου στο ανοιχτό γήπεδο. Επιτύχει το καλάθι για το 24-27. Γαλαχωσίδη, πολύ δύσκολη προσπάθεια, 24-29 από την Γαλαχωσίδη. Η Ασιατίδου, εύστοχη. 26-29 η Ασιατίδου. Πάνε και τη βρήκε στα πόδια της. Εκεί από κάτω θα πάρει το σούτ μέσα. 28-29. Του Πατμίου. Ωραία την πάσα της στην Ασιατίδου. Και προβάδισμα για τον Ιπποκράτη. Ασιατίδου. Με το που μπαίνει στο μάτς παίρνει την πάσα από την Πατμίου. Δίνει προβάδισμα. Θα στοχίσει η ίδια το rebound. Η πάσα στην Ψαρού. Η Ψαρού μέσα. 33-29 την Τάνια Ψαρού. Η Γαλαχουσίδη, η πάσα στη Χρυσάκη. Ωραία επίθεση από τη Διαγόρα. Προσπάθεια της Γαλαχουσίδη, δύσκολη, η ίδια στο rebound. Νέα προσπάθεια μέσα. 33-33. Λοιπόν, 33-33, 48 δευτερόλεπτα απομένουν από το καλάθι που πέτυχε η Γαλαχουσίδη και έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Για να δούμε. Η Κιαπόκα, προσποιήσεις της, Τσαλαπατάνη για 3, ναι, Τσαλαπατάνη,
36-33. Το τρίποντο της Αλαμπατάνη. Back to back κυπελούχος βετεράνων αναδείχθηκε ο αντίμαχος που επικράτησε τον τελικό στην διαδικασία των πέναλτι της ομάδας του ΠΑΟΚ. Η Επιτροπή Βετεράνων με την βοήθεια του ΟΠΑΠΣ διοργάνωσε άψογα το πρωτάθλημα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν συζητήσεις για τον φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου που θα γίνει την Μεγάλη Παρασκευή.
με αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική μας επικαιρότητα. Πάμε αμέσως τώρα στην πρόγνωση του ευριανού καιρού. Έθριος προβλέπει το καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις και μάλιστα με πιθανότητα στενούς βροχής τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική, εντάσσεως 3 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Και εκεί στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του COS TV. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο costv.gr. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.